Οι δηλώσει πόθεν έσχεσαν των αρετών του Δήμου Ξάνδης αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο από το Δήμο. Πρόκειται για 22 δημοτικού συμβούλου συμπεριλαμβανομένου και του Δημάρχου. Σύμφωνα με τον Καλικράτη, υποχρέωση δημοσιοποίηση έχουν οι Δήμαρχοι, οι Αντιδήμαρχοι και τα μέλη των Επιτροπών Ποιότητα Ζωή και Οικονομική. Παρ' όλα αυτά, τόσο πέρσι όσο και φέτο δεν έχει υποβληθεί η δήλωση του Αντιδημάρχου Απόστολου Αγκόρτσα, ενώ στι φετινέ δηλώσει παρατηρούνται ελάχιστε ελλείψει από μέλη Επιτροπών. Ο τέο αντιδήμαρχο, που δεν έχει δημοσιοποιήσει τη δήλωσή του, ενώ η υποχρέωσή του συνεχίζεται και τα επόμενα χρόνια, καθώ είναι μέλο τη Επιτροπή Ποιότητα Ζωή. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβάλει τη δήλωση περιουσιακή κατάσταση 2011 εμπρόθεσμα στον Άριο Πάγο για πέρυσι ή στην αρμόδια ανεξάρτητη αρχή για φέτο, τότε μπορεί να διωχθεί ποινικά από την αρμόδια εισαγγελία για παράληψη υποβολή τη δήλωση ω εκ του νόμου υποχρεούται στην πιθανή περίπτωση που έχει υποβληθεί η δήλωση στον Άριο Πάγο, τότε να απόκειται στην κεντρική δίκη στην ελέγξη πειθαρχικά των Απόστολο Αγκόρτσα για το γεγονό ότι δεν ανάρτησε τι δηλώσει του στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι υποχρέωση δεν έχουν μόνο όσοι ασκούν σήμερα διάφορα καθήκοντα, αλλά και τα μέλη των Δημαρχιακών Επιτροπών του 2010 σε Ξάνθη και Σταυρούπολη, που υποχρεούνται να υποβάλουν και να δημοσιοποιούν δηλώσει μέχρι και το 2013. Για τα περισσότερα μέλη στους δύο πρώην δήμους, αυτό γίνεται. Αλλά με μια πρόχειρη ανάγνωση απουσιάζει τόσο πέρυσι όσο και φέτος το όνομα του Στάμου Τριμίντζου που ήταν και πρόεδρος της Δημιουργιακής Επιτροπής πριν παραιτηθεί. Στην περίπτωσή του, εφόσον δεν είναι ενεργεία δημοτικό σύμβουλο, δεν φαίνεται ότι μπορεί να έχει κάποια επίπτωση αφού, σύμφωνα με τι πληροφορίε του Ξάνθη Πρέσ, την έχει καταθέσει στον Άριο Πάγο, αλλά δεν θέλει να τη δημοσιοποιήσει.